Κοντά μας απόψε, φίλες και φίλοι, είναι ο κύριος Βασίλης Πολυμένης, αναπληρωτής καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η δημοσιογράφος Ελένη Σπανοπούλου, το κύριος Χρήστος Πιλάλης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βασίλης Πανάκης, γραμματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κατσικάρης, αναπληρωτής γραμματέας τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Σόφη Παπαδόγιαννη, μέλος της πολιτικής γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας, και ο κύριος Νίκος Καλάκος, γενικός διευθυντής του ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΑΕΠ. Πάμε να δούμε, κύριε Καλογερνέ, το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς του Σαββάτου. Παραπέμπουν τραπεζίτες για το κανόνι των 230 εκατομμυρίων ευρώ του Μπόμπολα, κακουργηματικές διώξεις και στη διοίκηση του Πίγασου. Έρχεται καταιγίδα για ακάλυπτα δάνεια δισεκατομμυρίων που μοίραζε η Εθνική Επιτουρκολιά σε τρεις τελίτσες εφοπλιστές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Καταραίουν με πάταγο τα πάλε ποτέ κρατεά δημοσιογραφικά συγκροτήματα των βαρώνων της διαπλοκής, των εργολάβων και των προμηθευτών, φεσώνοντας τις τράπεζες με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και οδηγώντας στην ανεργία χιλιάδες εργαζομένους. Ο μηντιακός πυλώνας της διαπλοκής, που τροφοδοτήθηκε με δισεκατομμύρια ευρώ από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αποδείχθηκε η μεγαλύτερη φούσκα που αναπτύχθηκε μέσα από τις σκανδαλώδεις συναλλαγές ανάμεσα στους πολιτικούς, τους τραπεζίτες και τους εκδότες. Η κατάρρευση του Πίγασου, γράφει η Κόντρα Νιούς, που ανήκει στην επιχειρηματική οικογένεια του Γιώργου Μπόμπολα, που μονοπολούσε τα δημόσια έργα για σχεδόν 50 χρόνια, αποκαλύπτει το μέγεθος της λαϊλασίας που συντελέστηκε σε βάρος του δημοσίου χρήματος. Χρησιμοποιώντας ως όχημα το δημοσιογραφικό του συγκρότημα, ο Γιώργος Μπόμπολας κατάφερε να γίνει ο νονός, εντός εισαγωγικών η λέξη, των δημοσίων έργων. Είναι ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, θα το διαβάσετε το πρωί, με την Κόντρα Νιούς, που θα κυκλοφορήσει σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Λάθος η συνταγή των μνημονίων, κατακεραυνώνει τις πολιτικές των δανειστών ο Πορτογάλος Υπουργός Εξωτερικών. Πανελλήνιο σοκ, αδέσποτη σφαίρα σκότωσε 11χρονο μαθητή σε σχολείο στο Μενίδη. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΑΕΔ. Πέφτει η αγορά αυτοκινήτων, πτώση 2,7% το Μάιο. Σε μαθήματα ειδικοτήτων θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Κυβέρνηση μειοψηφίας από τη ΜΕΗ. Η Τερέζα ΜΕΗ επισκέφθηκε χθες τη Βασίλισσα Ελισάβετ στο παλάτι του Μπάκινγχαμ, όπου έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Και το κεντρικό άρθρο στην πρώτη σελίδα της Κόντρα Νιούς έχει τίτλο «Η απάτη των δημοσκοπήσεων». Αυτή είναι η Κόντρα. Σας είπα τι είπε ο κύριος Παυλόπουλος σε συνέντευξή του στην Die Welt για τον κύριο Σόιμπλε. Μην αφήνεις τις εκλογές να επηρεάσουν την απόφασή σου για την Ελλάδα. Αλλά έχουμε σήμερα και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Ο Γερμανός πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο κύριος Στάινμαγερ, είναι βέβαιος, εκφράζει τη βεβαιότητά του, φίλες και φίλοι, για συμφωνία στις 15 Ιουνίου. Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι υφιστάμενες διαφορές θα ξεπεραστούν και ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μία κοινή λύση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Παυλόπουλος, που βρίσκεται στη Γερμανία, δήλωσε πως είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει συμφωνία, σημειώνοντας όμως ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, καθώς το θέμα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά ανάλογα προβλήματα χρέους αντιμετωπίζουν η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για την Ιταλία, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το δημόσιο χρέος της Ιταλίας υπερβαίνει τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ και όλες οι πληροφορίες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το φθινόπωρο θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη γείτονα και θα υπάρξουν, λέει, και εκλογές. Όπου προηγείται ο Πέπε Γκρίλο και είναι και αναβασμένη και η Λέγκα του Βορρά και τα δύο αυτά κόμματα, φίλες και φίλοι, έχουν πει ότι αν γίνουν κυβέρνηση θα φύγουν από την Ευρωζώνη και θα γυρίσουν σε εθνικό νόμισμα. Κυρία Παπαδόγιαννη, θέλετε να πείτε κάτι για να πάω στον καθηγητή. Παρακαλώ. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε και σε δηλώσεις διαφόρων παραγόντων, θέλω να σας θυμίσω ότι και πριν το τελευταίο Eurogroup υπήρχαν μια σειρά από δηλώσεις για συμφωνία κτλ. Υπάρχουν όμως κάποια γεγονότα. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι ότι έχει καταρρεύσει παταγωδώς το αφήγημα της κυβέρνησης που έλεγε τι? Ότι ναι, ψηφίσαμε αυτά τα μέτρα, αλλά θα έχουμε λύση για το χρέος, θα μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης με στόχο να βγούμε στις αγορές το καλοκαίρι. Αυτό έχει τελειώσει. Αυτό το ξέρει και η κυβέρνηση. Ούτε η ίδια κυβέρνηση περιμένει ότι θα υπάρχει κάποια λύση τώρα στο Eurogroup της 15ης. Και γι' αυτό βλέπετε ότι έχει χαμηλώσει εντελώς τον πύχη, δηλαδή ο πύχης έχει ακουμπήσει στο έδαφος. Στην πραγματικότητα τι κάνουνε, προετοιμάζουνε το έδαφος για νέο συμβιβασμό. Μάλιστα ο κύριος Σακαλώτος σήμερα, δεν ξέρω αν το προσέξατε, στην ουσία εξέφρασε και το φόβο του, μήπως δεν υπάρχει και συμφωνία
για την αξιολόγηση. Για την αξιολόγηση. Τι είπε. Για να μην συζητάμε, λέει, τα προαπαιτούμενα, πάμε τώρα γρήγορα, γιατί αλλιώς καήκαμε. Αυτό θα είναι το πιο αρνητικό σενάριο. Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Κυρίως όμως, τι είναι. Είναι γνωστό τη σπάση. Ποιος κάνει κουβμάντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη. Το ξέρουν οι πάντες. Δεν μπορεί να μην το ξέρει η κυβέρνηση ότι ο κύριος Σόιμπλε δεν υπάρχει περίπτωση πριν τις εκλογές να έχει κάποια. Να προβούνε σε ουσιαστική λύση και επίσης ότι το καλοκαίρι του 2018 θα ξεκινήσουν μέτρα, τα όποια μέτρα θα υπάρχουν. Εδώ όμως θέλω να σημειώσω κάτι. Γιατί ίσως να το έχουμε ξεχάσει ότι. Το Μάιο του 2016, όταν είχαμε την πρώτη αξιολόγηση, εκεί η ελληνική κυβέρνηση απεμπόλησε στην ουσία τη διεκδίκησή της για κούρεμα, μείωση, όπως θέλετε πείτε, του χρέους, με πίεση της Γερμανίας. Όπως επίσης ότι συνένεσε στο ότι μέτρα θα υπάρξουν μετά το καλοκαίρι του 2018. Και τώρα υπάρχει όλο αυτό το επικοινωνιακό, ότι θα βρούμε και θα. Μάλιστα. Ένα δεύτερο σχόλιο και είναι το εξής, ναι. Ότι στο προηγούμενο Eurogroup δεν έγιναν γνωστά ακριβώς το τι συζητήθηκε πώς. Υπήρξαν όμως διαρροές ότι κατατέθηκαν στην ουσία τρία σενάρια. Διέρευσε μάλιστα και από το Reuters αυτό το κείμενο του ESM, όπου και τα τρία σενάρια, εντάχει γιατί δεν έχω δυνατότητα να το αναλύσω, είχαν ένα κοινό. Όποια μέτρα, δηλαδή ό,τι πρόταση, ότι συνοδεύονταν με πολύ σκληρή λιτότητα δεκαετιών. Και μιλάμε για ένα φρικτό μέλλον, μάλιστα. Όπου ποιο θα είναι. Μια χώρα εξουθενωμένη σαν την Ελλάδα, όπου έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ, όπου έχει δυσθεώρατη ανεργία, όπου είναι διαλυμένος ο παραγωγικός ιστός, όπου έχουν φύγει 500, 600, 700 χιλιάς, δεν ξέρω εγώ πόσοι νέοι επιστήμονες στο εξωτερικό, θα αγκόμαχα να πληρώσει το χρέος. Αυτό είναι. Και ένα τελευταίο, γιατί άκουσα και στη Βουλή. Ακούσαμε και εδώ. Για να μοιράζεται ο χρόνος, δίκαια, μην κάνουμε. Όχι, τελειώνω αμέσως. Κριτική, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ευτυχώς που το είπε και αυτό, γιατί παλιότερα η Νέα Δημοκρατία δεν έλεγε καν ότι είναι μη βιώσιμο. Είπε ότι είναι μη βιώσιμο. Ωραία. Αν ήταν κυβέρνηση, τι ακριβώς θα έκανε. Δηλαδή, ποιο είναι. Δεν έχει ούτε η κυβέρνηση, δεν διεκδικεί με σχέδιο, αλλά ούτε η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν σας λέω. Δεν εμείς υπάρχει σχέδιο. Χαιρόμαστε καταρχήν που καταλάβατε και φύγατε νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Εμείς χαιρόμαστε. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Όπως έχουν φύγει και πολλοί. Αφήστε με να πω και να τελειώσω να πάρετε το λόγο. Η λύση είναι μία. Στάση πληρωμών. Για να υπάρχει διαγραφή του χρέους. Δεν υπάρχει κανένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδόγιαννη. Άλλος δρόμος. Πάμε στον κύριο Πολυμένη, στον καθηγητή. Εδώ πέρα έχουμε μερικές δηλώσεις σήμερα, 5-24 ώρα πριν από την Πέμπτη. Μέχρι και ο Ντάισεμπλουμ λέει, βλέπει κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Και υπάρχει επίσης μια σοβαρή δήλωση του κύριου Ρέγκλιν, κύριε Πολυμένη. Okay. Να τον δούμε και φωτογραφία. Ο κύριος Ρέγκλιν, ο πρόεδρος, φίλες και φίλοι του ESM, λέει ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει στις αγορές εάν συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και το προσδιορίζει χρονικά και στο 2017 αλλά και στο 2018 ότι μπορεί να βγει και ότι υπάρχει μικρή πρόοδος στο χρέος. Αυτά τα λέει ο πρόεδρος του ESM που όπως πάρα πολύ καλά ξέρουμε είναι στην απολύτως, πώς να το πω τώρα, στην ίδια περίπου λογική με τη Γερμανία, με Μέρκελ και Σόιμπλε. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε τώρα, το ότι μπορεί να επιτευχθεί, εγώ πιστεύω θα επιτευχθεί η συμφωνία σε έναν βαθμό και θα υπάρξει η δόση. Αυτό θα γίνει μάλλον, γιατί δεν συμφέρει τους έξω να μην γίνει. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, για τον πολίτη που μας ακούει, τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι σημαντικό. Είναι επαύριο μέρα σε καλύτερη θέση? Εγώ θεωρώ πως όχι. Και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Είδαμε ένα ρήγμα στις σχέσεις του Δούνου Του με τους Γερμανούς, όπου το Δούνου Του εμφανίστηκε και είπε κάποια στιγμή πριν από 6-7 μήνες ότι οτιδήποτε πάνω από 1,5% θα είναι απαράδεκτο για την οικονομία της χώρας αυτής εδώ πέρα. Χάσαμε όμως τότε, θέλετε, από ανοριμότητα του πολιτικού συστήματος, από μη ετοιμασία σωστή. Χάσαμε τη δυνατότητα να συνταχθούμε και να έχουμε μια κοινή γραμμή ότι δεν θα δεχτούμε τίποτα άλλο εφόσον το Δούνου Του το ίδιο, δηλαδή ο τεχνικός υποτίθεται της παρέας, έλεγε ότι απαγορεύεται το πάνω από 1,5%. Δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη, έλεγε το Δούνου Του με πάνω από 1,5%. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, έχουμε αποδεχτεί να φύγουμε πάνω από αυτό το νούμερο, πολύ πάνω από αυτό το νούμερο,
Που σημαίνει τι τελικά. Θα πετύχουμε, καταρχάς, πετύχαμε να έχουμε το Δουνουτού που όχι ως τράπεζα, αλλά θα παραμείνει στο πρόγραμμα μάλλον ως σύμβουλος. Ως τεχνικό σύμβουλο. Δεν τον κάνουμε το σύμβουλο. Δηλαδή, συμβούλους δεν θέλουμε. Ξέρετε κάτι. Μπορούμε με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα να έχουμε 2-3 καθηγητές και να κάνουν τις μελέτες που θα χρειαστεί να πει το Δουνουτού την 1η-1η του 19, εάν θα χρειαστεί ή όχι κτλ. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του Δουνουτού πλέον δεν υπάρχει. Ως χρηματοδότης, που είναι ο μοναδικός ρόλος για τον οποίο θα έπρεπε να υπάρχει, εάν ήταν εδώ πέρα. Ναι. Δεύτερον, χάνοντας αυτό το 1,5% θα οδηγηθούμε σε ένα πολύ μεγάλο νούμερο πρωτογενούς πλεονάσματος σε ένα βάθος δεκαετιών, από ό,τι φαίνεται, το οποίο τι σημαίνει τελικά, να το πούμε στον πολίτη να το καταλάβει. Τα πρωτογενή πλεονάσματα αυτά, κύριε Λιάτσο, σημαίνουν φοροεπιδρομές. Δεν προέρχονται από μια αναπτυξιακή κατάσταση όπου έχεις πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι φοροεπιδρομές οι οποίες θα γίνουν όπου θα βαφτιστούμε όλοι λίγο πολύ παράνομοι, γιατί δεν ασφαλίσαμε ένα αυτοκίνητο, γιατί δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε κάποιο ταμείο ή δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί θα σηκωθούν κάποια πολύ ψηλά πρόστιμα και θα αρχίσουμε να παίρνουμε όλοι ραβασάκια από ανεξάρτητες αρχές. Αυτό θα γίνει. Κατά συνέπεια, αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης, που μπορεί να χαρεί για λίγο ότι ναι, μεν κλωτσίσαμε το κουβαδάκι λίγο παρακάτω όταν υπογράφτηκε, εν πάση περιπτώσει, η τιμή της δόσης. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς ακριβώς τώρα κάνετε αυτά τις διαπιστώσεις, είστε και καλός επιστήμονας κτλ. Εσείς τι προτείνετε ακριβώς σε αυτή τη φάση που είμαστε, που νομίζω πιο κάτω ίσως και να μην έχει. Εκτός και αν έχει. Υπάρχει μια πρόταση από εσάς. Πώς θα βγούμε δηλαδή από αυτό τον κακό πίνακα που περιγράφεται, μέσα από τα τεράστια πελώρια προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, αν υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη διεξόδου? Κοιτάξτε, πρόταση διεξόδου δεν μπορεί να υπάρξει όσο, ναι, όσο έχουμε βάλει ότι η παραμονή μας σε πλήρη αρμονία με τους πιστωτές είναι το πρωτεύον. Εάν βάλουμε το πρωτεύον τον πολίτη, εάν πούμε δηλαδή το salus populi Suprema Lex που λέγανε οι Ρωμαίοι, ο Κικέρονας, ότι πρώτα απ' όλα το καλό του πολίτη, τότε θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και άλλα πλάνα και άλλες λύσεις. Δηλαδή, εγώ δεν λέω να τα σπάσουμε. Δηλαδή και έξοδος από το ευρώ. Υπάρχουν και συνενετικές λύσεις, αλλά σίγουρα εάν βάλουμε πρώτα απ' όλα τον πολίτη σε όλη τη διαδικασία της συζήτησης που γίνεται, που διεξάγεται με τους πιστωτές, η οποία διαδικασία, να πούμε και αυτό, δεν νομίζω ότι είναι μια διαδικασία συνεργατική. Τι εννοώ? Ότι με τους πιστωτές αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα, γιατί έχουμε παλιώσει πια, είμαστε 7-8 χρόνια, τους έχουμε μάθει με το μικρό τους τον καθένα. Βλέπουμε μια συμπεριφορά συνεργατική, όπου αισθάνονται αυτοί απέναντί μας ότι το καλό μας θα είναι και το δικό τους καλό. Ή, λέω εγώ, βλέπουν πιθανά κάποιοι τουλάχιστον, όχι όλοι, μια κατάρρευση, μια μάλλον διατήρηση της ελλαδικής οικονομίας σε μια κατάσταση φθοράς και αυθαρσίας, ως πιθανά ένα τρόπο να πάρουν κάποια assets, κάποια κεφάλαια τα οποία τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ, ναι, και πιθανά ίσως να λύσουν και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την στρατηγικά, ξέρετε, με την ενεργειακή τους διαφοροποίηση, ναι, που θέλουν από τη Ρωσία. Ξέρετε τι κατάλαβα. Εσείς τώρα μιλήσατε περίπου όπως μιλούν οι πολιτικοί, δηλαδή με την έννοια ότι πρέπει να σκεφτούμε τον πολίτη. Το πάμε λοιπόν παρακάτω. Εάν σκεφτούμε τον πολίτη, τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει? Παραμένουμε στην Ευρωζώνη, παραμένουμε στη λογική της Ευρωζώνης, του ενιαίου νομίσματος κτλ. Αλλάζει η προτεραιότητα με την οποία προσερχόμεθα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, εάν πεις ότι πρώτα, μέχρι τώρα ακούμε ότι πρώτα ο πολίτης της χώρας αυτής είναι κάτω από τον κύριο Σόιμπλε, τον κύριο Ντράγκη, όλους τους Ευρωπαίους άλλους πολίτες, όλες τις άλλες τράπεζες κτλ. Και στο τέλος, τον κύριο Ρέγκλινγκ, και στο τέλος έχουμε και τον πολίτη αυτής της χώρας, αν περισσέψει κάτι. Εγώ λέω να αλλάξουμε αυτή τη σειρά και να προσέλθουμε στη διαπραγμάτευση. Δεν θέλουμε να τα σπάσουμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν μπορούμε συνενετικοί με τους φίλους μας, τους συνεταίρους, τους εταίρους, πέστε όπως θέλετε, τους Ευρωπαίους. Αλλά πρώτα απ' όλα, όπως και αυτοί το κάνουν, να βάλουμε αυτό τον πολίτη αυτής της χώρας και να δούμε πού μπορούμε να καταλήξουμε. Μάλιστα. Εάν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο να είναι αποδεκτό από τον πολίτη αυτής της χώρας, όπως προηγουμένως είδαμε τη ζήτηση για τις συντάξεις, και αν αυτό, η παραμονή σε αυτά τα προγράμματα σημαίνουν το να οδηγούμε τον πολίτη αυτής της χώρας σε μια συνεχή φτωχοποίηση και κατάρρευση της μεσαίας τάξης, τότε προφανώς, δεν θα το πω εγώ, θα το πούνε οι πολίτες της χώρας, ότι πρέπει να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ έτσι, πολύ. Είναι. Πάμε στην κυρία Σπανοπούλου. Κυρία Σπανοπούλου, θα ξέρετε ότι ο κύριος Τσακαλώτος έθεσε τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης εν ώψη του Eurogroup σήμερα με την ομιλία που έκανε στη Βουλή. Στόχος, λέει, ένα ανακοινωθέν με καθαρή λύση, δηλαδή πολεμάμε για να πάρουμε μία δήλωση. Ένα ανακοινωθέν δηλαδή, με καθαρή λύση, και προοπτική ένταξης
Εδώ βλέπουμε τον κύριο Τσακαλώτο, προοπτική ένταξης στην ποσοτική χαλάρωση. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται? Κατά τη γνώμη σας, κάνει καλά η κυβέρνηση που επιμένει σε αυτή τη λογική με τους πιστωτές μας, ή θα μπορούσε να ακολουθήσει και άλλους δρόμους? Οι δρόμοι πάντα είναι μπροστά μας. Το θέμα είναι αν μπορούμε και αν έχουμε τη δύναμη αυτή τη στιγμή να βαδίσουμε μόνοι μας ή με τους εταίρους μας. Και επειδή είμαι βαθιά δημοκράτησα και βαθιά φιλοευρωπαία, σας λέω ότι πιστεύω βαθιά ότι ο μόνος δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε με τη δεδομένη κατάσταση είναι μαζί με τους εταίρους μας. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου μόνοι μας. Το χρέος, όπως αναγνώρισε εσχάτως και ο κύριος Μητσοτάκης, είναι μη βιώσιμο. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η οποία δεν είναι προϊόν των τελευταίων 2 χρόνων, αλλά είναι προϊόν πολλών χρόνων και πολλών λαθών της ελληνικής και της πολιτικής κοινωνίας στην οποία βιώνουμε, χρειάζεται μία αντιμετώπιση που θα δώσει στην Ελλάδα και στην κοινωνία και στους πολίτες κάποια προοπτική. Ναι. Ακούμε για ανάπτυξη από όλους τους πολιτικούς και δεν ακούμε προτάσεις. Έχει κουραστεί ο κόσμος, αγαπητέ συνάδελφε. Έχει κουραστεί και νομίζω ότι σε αυτό το τραπέζι, αλλά και στην ελληνική κοινωνία, η ευχή όλων μας θα πρέπει να είναι στις 15 του μηνός να τελειώσει το θέμα εκεί. Η κυβέρνηση οφείλει να κλείσει την αξιολόγηση, να μας εντάξει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και να προχωρήσει και να δώσει τη μάχη για τη ρύθμιση του χρέους. Εάν δεν γίνουν αυτά, είτε από τα λάθη της, είτε επειδή πραγματικά η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, τότε αυτό που μας περιμένει θα είναι τόσο δύσκολο που δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Εσείς συμμερίζεστε την άποψη του κυρίου Μητσοτάκη που πρέπει να πάμε σε εκλογές για να φύγει η ανίκανη κυβέρνηση? Όχι, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει από την τρίτη μέρα της εκλογής του, κάνει το εξής λάθος. Ζητάει εκλογές. Η χώρα, αγαπητέ συνάδελφε, η χώρα έχει νόμιμη κυβέρνηση, εκλεγμένη, με μια πλειοψηφία, αδύναμη με ένα, αλλά πλειοψηφία. Και πρέπει να πούμε, να το παραδεχθούμε, ότι ο κύριος Τσίπρας με κάποιο τρόπο καταφέρνει να κρατάει αυτή την πλειοψηφία ενωμένη. Ναι. Πηγαίνω και ψηφίζω έναν μπλοκ. Σας είπα, εάν ήμουν πολιτικός, σήμερα θα έφευγα από τη Βουλή. Αν ήμουν βουλευτής, θα έφευγα από τη Βουλή, γιατί ήταν πραγματικά, είναι προσβλητικές για τη δημοκρατία οι διαδικασίες. Δηλαδή, έκανε σωστά όμως, το ΚΚΕ και σαν Ελληνίδα, θέλω και να σας δημοκρατική συμπαράταξη που αποχωρήσανε. Βεβαίως, αποχωρήσανε. Δεν λέω ότι έκαναν. Λέω ότι πράγματι η διαδικασία είναι προσβλητική. Όμως, δεδομένων των συνθήκων, θέλω να τους ρωτήσω. Αν δεν κάνω λάθος, μίλησε για πολιτική αλητεία. Θέλω να ρωτήσω σαν πολίτης. Μίλησε για πολιτική αλητεία σήμερα ο γραμματέας του ΚΚΕ. Τώρα τι να απαντήσω. Πολιτική αλητεία. Ναι, ναι, έτσι δήλωσε. Δεν με συγχωρείτε, με ξεπερνάει. Ναι. Με ξεπερνάνε αυτοί οι καυγάδες όπου όλοι προσπαθούν. Παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε όχι σε όλα. Σήμερα όλοι οι άλλοι λένε όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει αυτό. Είστε ευχαριστημένοι δηλαδή με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 2,5 χρόνια? Ευχαριστημένοι, αυτό φαίνεται από αυτό που λέω. Είναι τεράστια τα λάθη. Δεν θέλετε εκλογές. Είναι η νόμιμη κυβέρνηση. Η χώρα έχει ένα σύνταγμα. Είναι η νόμιμη κυβέρνηση τη χώρα. Έχετε τέτοια λαϊκή εντολή. Λοιπόν, να σχολιάσω και εγώ. Και εγώ ευχαριστώ. Δύο σχόλια. Ναι. Ρωτήθηκε, μάλλον αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, που υπάρχουν πολιτικοί καυγάδες. Ακούσαμε και από τον ίδιο και από την εκπρόσωπο της Λαϊκής Ενότητας τη λέξη ξεφτύλα. Όμως, να σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, κύριε Λιάτσο, το πρόβλημα εντοπίζει ιδεολογικά πάντα συνεπής σε αυτό που στις αναλύσεις μας εδώ και δεκαετίες, ότι είναι πρόβλημα της Ευρώπης. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ληφθεί αποφάσεις και προτάσεις για συνόδους νοτιών χωρών. Έχουν γίνει 2 συνεδριάσεις τέτοιες μέχρι τώρα. Γι' αυτό βάζει το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τελευταία φορά ήταν η προχθεσινή ερώτηση που έκανε ο κ. Παπαδημούλης σχετικά με τα δημόσια χρέη, τα μεγάλα δημόσια χρέη των ευρωπαϊκών χωρών και το ποιες είναι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι βαθιά ιδεολογικό το ζήτημα. Βαθιά ιδεολογικό βέβαια για τις δυνάμεις, κυρίως αυτή τη στιγμή ο διάλογος μπορεί να γίνει, για τις δυνάμεις της αριστεράς απέναντι στις δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού που θέλουν μέσα στην Ευρώπη. Διότι υπάρχουν και δυνάμεις που είναι εκτός ευρωπαϊκής προοπτικής και οι οποίες φυσικά έχουν τις δικές τους προτάσεις, δεν τις ακούμε όμως. Για παράδειγμα, εντύπωση μου έκανε ότι στις 28 Απριλίου, το λέω 28 Απριλίου, είδαμε αφίσες μαζί με την Ανταρσία να λένε ότι παλεύουμε για έξοδο από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπογράφηκε η Λαϊκή Ενότητα. Άρα διαπιστώνουμε ότι η Λαϊκή Ενότητα, η μέχρι πρότινος συμπορευτή
αυτές μας έχουν ξεφύγει τελείως, ας πούμε, σε άλλο ιδεολογικό πλαίσιο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, και θέλω να πω ότι στα πλαίσια αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει συμπόρευση, για παράδειγμα, της ευρωομάδας της αριστεράς, των σοσιαλιστών. Ο κύριος Πιτέλα επανειλημμένες φορές μιλάει για ανάγκη στήριξης ελληνικής κυβέρνησης. Εδώ μέσα οι σοσιαλιστές, εδώ στη χώρα μας, βλέπουμε το ότι βαράνε όπου βρούνε. Βεβαίως, όχι. Λοιπόν, και μαζί, όχι, όχι, κυρία Γεννηματά, δεν έχει στηρίξει καθόλου, με συγχωρείτε. Καθόλου δεν έχει στηρίξει. Όχι, όχι, μέχρι πριν από λίγο καιρό ζητούσε και η ίδια εκλογές. Εσείς λέγατε ο Λανδρέου το... Δεν σας διέκοψα. Δεν διέκοψα εγώ. Αυτά τα πράγματα. Ακούστηκε ότι το Μάιο του 2016. Ακούστηκε ότι το Μάιο του 2016. Δεν θα με διακόψετε. Εσείς στείλατε. Θα με διακόψετε και θα σας διακόψω και εγώ. Λοιπόν, διακόψετε όπως θέλετε. Όχι, όχι, δεν θα πάρετε αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε. Καμία έχετε σχέση, κάνει τα αντίθετα αυτά που είπατε και επιμένετε να κοροϊδεύετε. Όχι, όχι, δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, θα μιλήσετε εσείς τώρα. Καμία κουβέντα στο τραπέζι για τις μειώσεις αυτές οι οποίες γίνανε, οι οποίες είναι πολύ μικρότερες στις συντάξεις. Όμως ότι το 2016, καλός ή κακός, καλός λέμε εμείς, υπήρξε μία αριθμητική, ας το πούμε, σύνταξη η οποία δόθηκε ακόμα, και το ότι στην προσπάθεια της πολιτικής την οποία κάνουμε με κοινωνικό πρόσημο προσπαθούμε στο να γίνει το ίδιο πράγμα και το 2017. Ναι. Καμία κουβέντα για τα αντίμετρα 2 δισεκατομμύρια. Αφήστε τα αντίμετρα τώρα, επειδή είστε πολύ νέος άνθρωπος. Είστε νέος άνθρωπος. Όχι, δεν είμαι τόσο νέος. Είστε νέος άνθρωπος και διαβασμένος κτλ. Έρχεστε σε επαφή με κόσμο, έτσι δεν είναι, δηλαδή με τους γειτονές σας. Είναι εκπαιδευτικός ο Τι κλίμα εισπράτεται από τον κόσμο, δηλαδή. Εγώ εισπράττω και κλίμα από κόσμο που φανατικά ήθελε την πολιτική αλλαγή, φανατικά ψήφισε τον Τσίπρα, τον πίστεψε κτλ. Και ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει η πολιτική αλλαγή. Και αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην απογοήτευση. Το κλίμα λοιπόν που είναι μέσα στην πλήρη απογοήτευση. Δεν βλέπουν, ας πούμε, προοπτική για το αύριο. Αρχίζει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αλλά λένε όλοι οι ίδιοι είναι. Σου λέει άλλος τι Σαμαράς, τι Βενιζέλος, τι Τσίπρας τελικά. Όχι, δεν μας βάζουν στο ίδιο, να σας πω. Δεν σας βάζουν στο ίδιο. Θα σας πω ακριβώς τώρα με κόσμο που κουβεντιάζουν. Ακόμα και από εγώ δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου. Λέω αλήθεια. Με δύο κουβέντες το τι. Δηλαδή τι λένε, ότι ήταν κακός ο Σαμαράς που υπέγραψε μνημόνιο, ενώ είναι καλός ο Τσίπρας που υπέγραψε μνημόνιο. Να σας πω το κλίμα. Το κλίμα του μέσου. Για πείτε το δική σας άποψη. Εγώ σας είπα την άποψη. Λοιπόν, είναι το ότι ο κόσμος αυτός βεβαρημένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανυπομονή και δικαίως στο να βελτιώσει λίγο την καθημερινότητα του. Έχει δώσει, προσδοκούσε το να έρθει, πώς να το πω, η άλλη μέρα, η νέα εποχή στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, και όχι μόνο δεν ήρθε η νέα μέρα, εδώ βλέπουμε ότι τα προβλήματα διωγγώνονται μήνα με το μήνα στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, κύριε Γιάννη. Αυτό που λέει το δεύτερο μέρος της τοποθέτησης σας δεν το ενστερνίζομαι. Δηλαδή, ο κόσμος λέει λοιπόν. Δεν φτωχοποιείται περισσότερο η κοινωνία όσο περνάει ο καιρός. Ο κόσμος λέει. Η μισθή μας, η συντάξη μας, η ανεργία. Ο κόσμος λοιπόν. Η ξενιτιά. Ο κόσμος λέει πότε θα μπορέσουμε να βγούμε στο ξέφωτο επιτέλους επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θα σας πω κάτι το οποίο δεν μας χαροποιεί καθόλου. Απλά μια διαπίστωση είναι. Ότι αν για λόγους φιλικής κουβέντας του κάνεις έναν υπαινιγμό και του πεις Μητσοτάκης για παράδειγμα, τότε υπάρχει ο τρόμος στην κυριολεξία μιας πολιτικής. Μόνο που θα ακούσει το επίθετο. Ακριβώς. Της πολιτικής, της πολιτικής του κύριου Κακανίων, της πολιτικής των απολύσεων, της πολιτικής των απολύσεων, μιας πολιτικής των απολύσεων, της πολιτικής των ρεμουλών που είδαμε προχθές να μιλάει χθες ο διοικητής του Ερίκος Δινάν, να μιλάει για υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για το πώς οδηγήσε. Να πήγε στη φυλακή για αυτά που έκανε. Να το ξέρω. Είναι στη φυλακή. Δεν μετράει η μαρτυρία του. Όχι, μετράει, αλλά. Για εξεταστικές που εξετάζουν σκάνδαλα στην υγεία 88 δισεκατομμυρίων. Με υπερθυμολογήσεις τις οποίες δεχτήκατε όλοι. Δεχτήκαν όλοι στη Βουλή. Ο κόσμος σας πίστεψε και τώρα απλώς σας ανέχεται. Γιατί είναι πολύ κουρασμένος και δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Εντάξει. Κύριε Πιλάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Σπανάκη. Σας ακούμε. Ακούγονται πράγματα που ενδεχομένως να κουράζουν και τέτοια ώρα το κοινό. Δεν κουράζεται το κοινό. Το κοινό παρακολουθεί, καταγράφει και όταν έρθει η ώρα θα πει την άποψή του. Και με την ευκαιρία, επειδή είπατε για το κοινό, συγγνώμη για τη διακοπή 2 δευτερολέπτων, την 3η 13 Ιουνίου μιλούν οι πολίτες σε αυτή την εκπομπή. Έχω 3η και 13, πολύ καλή. Έχω κλείσει 7 συμπολίτες μας, απλοί άνθρωποι σαν και εμένα. 7 άνθρωποι θα έρθουν εδώ, ούτε πολιτικοί, ούτε οικονομολόγοι, ούτε καθηγητές όπως ο κ. Πολυμένης. Τέλεια. Απλοί άνθρωποι, εργαζόμενοι κτλ. Και εγώ δεν θα μιλάω. Θα ακούσω τους πολίτες να μας πούνε τις απόψεις τους. Παρακαλώ, αγαπητέ κύριε Σπανάκη. Παρακαλώ. Κύριε Γιάτσο, επειδή πρέπει να τα λέμε τα πράγματα και απλά και ξεκάθαρα.
Πάντως καταλαβαίνω ότι η κριτική μερικές φορές σας ενοχλεί. Οι πολίτες. Γιατί και ο κύριος Πιλάλης είπε μερικά πράγματα τα οποία είναι αληθινά. Μου αρέσει η κριτική. Σας αρέσει. Παρακαλώ. Μου αρέσει να υπάρχει σκληρή γλώσσα. Ακούστε. Φθινόπωρο του 2016. Αν κάνω λάθος ο κύριος Πιλάλης, να με διαψεύσει. Τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας? Θα κλείσει η αξιολόγηση. Έχουν περάσει 15 μήνες. Έχει κλείσει η αξιολόγηση. Δεν μιλάει κανένας αυτό το τραπέζι. Ρωτώ. Και επί Νέας Δημοκρατίας είχε καθυστερήσει η αξιολόγηση. Η πρώτη αξιολόγηση είχε καθυστερήσει. Είχε καθυστερήσει. Κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ. Είχε καθυστερήσει. Πόσο καιρό είχε καθυστερήσει η πρώτη αξιολόγηση? Επί Αντώνη Σαμαρά, πόσο καιρό? Στην επιστήμη σας. Ρωτώ. Δεν τα ακούσατε αυτό. Δεν τα ακούτε. 15 μηνών έχει ενισχύσει την ύφεση στην οικονομία, ναι ή όχι? Ένα το κρατούμενο. Να πω ότι αυτή η καθυστέρηση ανάγκασε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου να πάει σε μέτρα 5,7 δις. Εάν δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης, θα είχαμε αυτές τις περικοπές της συντάξης? Να λέμε τα πράγματα και την αλήθεια. Δεύτερον, ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Το υποσχέθηκε το φθινόπωρο του 2016 ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Πιλάλη, αν λέω ψέματα, πέστε το. Τρίτον, ρύθμιση του χρέους. Το υποσχέθηκε ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα, τι να συζητάμε? Τι να συζητάμε? Για το χρέος ευθύνεται, πιστεύετε? Εμείς λοιπόν ως Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σπανάκη, θέλετε να κάνουμε διάλογο? Θέλετε να με ακούσετε? Βεβαίως, επιτρέψτε όμως, έχω μιλήσει λιγότερο από όλους. Θα σας δώσω, επιτρέψτε μου. Να δέχεστε ερωτήσεις, μην κάνετε μονόλογο. Βεβαίως. Αφήστε λοιπόν να διευθύνω εγώ την κουβέντα, να σας βάζω εγώ τα ερωτήματα και εσείς να απαντάτε όσο θέλετε. Δεν μου λέτε κατά τη γνώμη σας και της Νέας Δημοκρατίας τη γνώμη. Ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η σημερινή κυβέρνηση ότι δεν έχουμε πάρει το χρέος, ή ευθύνεται η αντιπαράθεση Γερμανών με Αμερικάνων με το Δουνουτού? Να ρωτήσω κάτι. Για πείτε μας, ναι. Ποια μεταρρύθμιση προχώρησε ο κύριος Τσίπρας? Από εσάς περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Ποια μεταρρύθμιση? Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάνει περισσότερες μεταρρυθμίσεις από ότι έκανε Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ που ήταν η κυβέρνηση. Περισσότερα έχει προχωρήσει. Αν εννοείται μεταρρύθμιση. Περισσότερα έχει προχωρήσει. Αν εννοείται μεταρρύθμιση το να φορολογεί, να υπερφορολογεί και να κόβει συντάξεις, αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση σημαίνει. Θέλετε να απαντήσετε για την καθυστέρηση που λέτε και έχετε δίκιο για το χρέος? Ποιο ευθύνεται για την καθυστέρηση? Με η ελληνική κυβέρνηση ή ευθύνονται οι Γερμανοί με το Δουνουτού? Τώρα δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα? Αν είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσείς δεν μας είπατε καθυστέρησε το χρέος. Και έχετε δίκιο. Σας λέω ποιο ευθύνεται γι' αυτό. Είστε ευχαριστημένος από την κυβέρνηση Τσίπρα 2,5 χρόνια? Σας είπα εγώ ότι είμαι ευχαριστημένος. Δεν έχουν κάνει ούτε το 10% από ό,τι λέγανε. Ακριβώς. Μα πέσανε σε πάρα πολλά ψέματα. Να θυμίσω ότι. Σας είπα κάτι άλλο εγώ, κύριε. Μιλάγανε για διαγραφή. Μετά για διευθέτηση. Τώρα για διατύπωση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Σας κάνω ένα ερώτημα και θέλω την απάντησή σας. Έχει δικλωσία. Τι έχει δικλωσία? Έχει δικλωσία. Προχώρησε με τα ρυθμίσεις. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Προχώρησε με τα ρυθμίσεις. Απαντάω στο ερώτημα. Απαντάω πολύ ξεκάθαρα. Πολύ ξεκάθαρα. Μην τα ισοπεδώνετε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδεολογικές διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία και η διαχωριστική γραμμή, αν θέλετε να τα λέμε ξεκάθαρα, της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ, είναι μία. Ότι εμείς λέμε την αλήθεια και όλοι οι άλλοι επενδύσανε στα ψέματα και στο λαϊκισμό. Ερώτηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Ερώτηση. Εσείς, αυτοί που πήγαιναν σε δημοψηφίσματα, είστε ευχαριστημένοι? Είστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα? Δεν ακούτε, κύριε Σπανάκη, δεν θέλετε να με ακούσετε. Ακούω, αλλά και θα παρακαλώ να με ακούτε. Βεβαίως. Είστε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Σαμαρά? Αν είμαι ευχαριστημένος από την πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά. Είναι ευχαριστημένη, πιστεύετε, η ελληνική κοινωνία από τη διακυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη του Βενιζέλου? Η κυβέρνηση Σαμαρά έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μάλιστα. Ό,τι είπε το έκανα. Ναι. Δεν επένδυσε σε λαϊκισμό, δεν επένδυσε σε ψέματα. Και αν η κυβέρνηση Σαμαρά είχε μείνει, σήμερα και θα είχαμε βγει στις αγορές και θα είχε άλλη τροπή η οικονομία. Καλά, αυτό δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Είναι υποθετικό. Και αυτό δεν είναι καθόλου υποθετικό. Η πραγματικότητα άλλα λέει. Το λένε και τα νούμερα. Η πραγματικότητα άλλα λέει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα λέει. Νούμερα λέει ότι κόψατε 40% της συντάξης. Κάνετε λάθος. Βεβαίως, εγώ έκανα λάθος. Θα μας τα πει ο κύριος Καλάκος μετά. Κάνετε λάθος. Θα μας τα πει ο κύριος Καλάκος μετά. Πόσο % έκοψε η Νέα Δημοκρατία της συντάξης? Τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει τελευταία 2,5 χρόνια και οι περικοπές. Αφήστε τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει κάνει μπάχαλο. Εσείς τι κάνατε? Εμείς είμαστε εδώ να μιλήσουμε για το αύριο. Α, για το αύριο. Για το χθες θα το ξεχάσουμε πριν 2 χρόνια. Για τα 2 χρόνια θα ξεχάσουμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπεύθυνο κόμμα και έχει πληρώσει ακριβά την αλήθεια με πολιτικό κόστος. Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς τι λέμε? Λέμε πάμε στην κάλπη. Γιατί φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ? Σας ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις σας. Διαφημίσεις 2 λεπτών.